η Δυτική Θεσσαλονίκη ουσιαστικά από ξεκινάει τα νερά από το ρέμα του Σβεστοχωρίου, από την Ευκαρπία, από το Ρεόκαστρο, αλλά καταλήγουν στα χαμηλά της Δυτικής Θεσσαλονίκης και μέχρι το λιμάνι. Είναι μια περιοχή που πρέπει να προστατευτεί στη Θεσσαλονίκη. Η έλλειψη υποδομών και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις καθιστούν απροστάτευτη τη Δυτική Θεσσαλονίκη σε συνθήκες έντονων καιρικών φαινομένων. Όταν έχουν γίνει έργα, όταν έχουν φραχθεί ρέματα, όταν έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις, δυσκολεύεται η κατάσταση. Η πλημμύρα θα υπάρχει οπωσδήποτε. Είναι αναπόδραστο φαινόμενο. Απλά πρέπει να μην δυσκολεύουμε τη ζωή μας. Όταν φράσουμε τα ποτάμια, το νερό κάπου θα πάει. Ο σχεδιασμός διαχείρισης κινδύνου πλημμυρών αντιμετωπίζεται αποσπασματικά και δεν βασίζεται σε μια σταθερή αντιμετώπιση του ζητήματος. Αυτά χρειάζονται συνεχή επικαιροποίηση, γιατί η τροτότητα αλλάζει. Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Αν αλλάξουν οι χρήσεις γης, δηλαδή, θα αλλάξει και η τροτότητα απέναντι στις πλημμύρες. Δηλαδή, αν μια περιοχή είναι ευάλωτη, εξαρτάται από τις χρήσεις γης, από τα έργα που κάνουν οι άνθρωποι και από τις διάφορες άλλες παρεμβάσεις. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο συντελεστής σχεδιασμού έως τώρα δεν κάλυπτε όλες τις περιπτώσεις αντιπλημμυρικής θωράκισης. Για όλες τις λεκάνες απορροής πρέπει να υπολογίζουμε όχι μόνο τη μέση τιμή με την οποία να σχεδιάζουμε, όχι με την ελάχιστη για να γίνει οικονομικότερο ένα τεχνικό έργο, αλλά και με τη μέγιστη. Μας το έδειξαν επιτεκτικά όλες οι τελευταίες πλημμύρες στον ελληνικό χώρο, αλλά το επεκτείνω ότι πρέπει να το δούμε και για τους σεισμούς. Μπορεί ωστόσο η κεντρική και ανατολική Θεσσαλονίκη να μην διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κατάσταση θα πρέπει να παραμείνει ως έχει. Το πρώτο μέτρο αντιμετώπισης των πλημμυρών είναι να εντοπίσουμε, να χαρτογραφήσουμε ποιες περιοχές είναι ευάλωτες στις πλημμύρες, εκεί να εστιάσουμε, να πάρουμε μέτρα τα οποία θα είναι είτε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης είτε κατασκευαστικά μέτρα. Την ημερίδα με θέμα ο πλημμυρικός κίνδυνος στην Ελλάδα που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης θα προλογίσει ο Μανώλης Γλέζος.